Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο των Tech Support. Είμαι ο Μεγακλής από το τμήμα των Review και σήμερα θα παρουσιάσουμε το Lenovo Tab A8. Είναι ένα tablet. Έχει αρκετά καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούμε να τα δούμε και πίσω αναγράφονται στην συσκευασία. Αρχικά η μάρκα είναι Lenovo. Έχει έναν επεξεργαστή ο οποίος είναι MTK8382 στα 1,3 GHz, μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι αρκετά καλός ο επεξεργαστής του. Έχει οθόνη η οποία είναι 8 ίντσες, δηλαδή για ένα τάμπλετ είναι αρκετά καλά μπορώ να πω, και ανάλυση είναι 1280x800 IPS. Η RAM του είναι 1 GB, είναι μέσα στα τάμπλετ, υπάρχουν και διάρκεια. Η μνήμη του είναι στα 16 GB, υποστηρίζει όμως και εξωτερική κάρτα που μπορούμε να την αυξήσουμε. Το Android του είναι 4,4 αυτή τη στιγμή, μπορούμε δηλαδή να την αυξήσουμε, ενώ η μπαταρία του είναι στα 3,5 V. Λοιπόν, το μοντέλο είναι Lenovo A5500H, για όποιον ενδιαφέρεται να πάει να το ψάξει στο διαδίκτυο, είναι αυτό εδώ πέρα η συσκευασία του. Η τιμή του ανέρχεται κάπου στα 100 με 110 ευρώ στην Ελλάδα καινούριο και σήμερα θα σας το παρουσιάσουμε εμείς. Λοιπόν, μισό λεπτάκι μου να τα ανοίξω. Έχουμε ένα θεματάκι εδώ πέρα, μην ανησυχείτε όμως. Να δούμε από εδώ πέρα, ανοίγει και από εδώ πέρα, πάμε από εδώ πέρα. Λοιπόν, το κουτάκι δεν έχει κάτι άλλο μέσα από ό,τι μπορώ να δω. Θα το αφήσουμε προς στιγμή στην άκρη. Το βάλουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο εσωτερικό του κουτιού, από εκεί είναι και όλος και όλο το ενδιαφέρον. Αρχικά καλύπτεται το κουτί με ένα χαρτονάκι από πάνω, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα και να σπάσει η οθόνη. Εδώ είναι το tablet μας, το οποίο θέλει ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να μην μας σπάσει. Λοιπόν, θα το παρουσιάσουμε σε λίγο το tablet, το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Να περάσουμε λίγο τώρα στο εσωτερικό του κουτιού, το τι περιέχει. Αρχικά περιέχει έναν φορτιστή, ο οποίος συνδέεται με USB, όπως είναι πλέον οι καινούργιοι φορτιστές, θα τον ανοίξω κιόλας να τον δείτε. Λοιπόν, είναι έτσι ο φορτιστής μας εδώ, με USB, και είναι ευρωπαϊκό μπροστά το φύς. Είναι αυτό εδώ πέρα ο φορτιστής μας. Περιέχεται ένα καλώδιο το οποίο είναι και για τον υπολογιστή USB αλλά και για την φόρτισή μας, όπου το συνδέουμε εδώ πέρα και το φορτίζουμε. Λοιπόν, μπαίνει έτσι και μετά αυτό το συνδέουμε στο tablet. Αυτό είναι το καλωδιάκι το οποίο, όπως ξαναλέω, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τον υπολογιστή μας. Αυτά είναι τα δύο καλώδια που περιέχονται μέσα στη συσκευασία. Από εκεί και πέρα έχουμε τις οδηγίες χρήσης, όπου όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κάτσει να τις διαβάσει εδώ πέρα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, το αφήνουμε στην άκρη. Και εδώ είναι ένα αυτοκολλητάκι, το οποίο το αυτό μας ενδιαφέρει. Στη συσκευασία δεν περιέχεται κάτι άλλο. Να δω από κάτω μήπως, όχι δεν έχει κάτι άλλο, αυτό είναι το κουτί του. Λοιπόν, να τα ξαναβάλουμε μέσα και να περάσουμε στην περιγραφή πλέον του tablet μας, όπου είναι κιόλας αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο από όλα τα άλλα. Λοιπόν, θα το αφήσω αυτό λίγο στην άκρη και θα περάσουμε τώρα στο tablet. Ξαναλέω, το tablet είναι 8 ιντσών. Βλέπετε ότι το κρατάω αρκετά άνετα στα χέρια μου. Πίσω είναι έτσι, το πίσω μέρος του, να το φέρω κάπου εδώ πέρα να το βλέπετε. Η κάμερα είναι εδώ πάνω. Οπα, εδώ. Είναι εδώ πάνω στη γωνία η κάμερά του. Μπορείτε να δείτε ότι, να το κάνω έτσι με το χέρι, είναι αρκετά καλό το μέγεθος των 8 ιντσών. Λέει εδώ πέρα κιόλας 8 ίντσες, λέει εδώ πέρα, λέει Dolby Audio εδώ πέρα. 5 megapixels είναι η κάμερά του, και 2 θα είναι μπροστινή, 5 θα είναι πισινή, και είναι τετραπύρινο από ό,τι μπορούμε εδώ πέρα. Τώρα πάμε να το ανοίξουμε. Ανοίγει από εδώ πέρα το πλάι που έχει κάποιο κουμπάκι. Λοιπόν, να δούμε.
Να το πως είναι, το γυρίσω να το βλέπετε. Λέει Lenovo εδώ πέρα και κάποια άλλα πράγματα και τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν. For those who do. Λοιπόν, μας λέει εδώ πέρα κάποια πράγματα τα οποία είναι για την εταιρεία Lenovo, την Android και κάποια άλλα. Αυτά δεν μας πολύ ενδιαφέρουν. Και πλέον μπορούμε να μπούμε στο μενού αυτόν. Τα απλά να το γυρίσω λίγο για να μπορώ να το χειριστώ. Γυρνάει και έτσι η οθόνη, βλέπετε. Και άμα το γυρίσω έτσι, γυρνάει κανονικά. Δηλαδή γυρίζει αναλόγως πως θα πηγαίνετε εσείς. Έχει κάποια άλλα πραγματάκια εδώ. Να το. Έχουμε περάσει και όλες κάποιες εφαρμογές μέσα που δεν τις είχε από μόνο του. Γενικά είναι γρήγορο το tablet αυτό, λόγω ότι ο επεξεργαστής του είναι αρκετά καλός, όπως είπαμε, στα 1,4 GHz, αν θυμάμαι καλά, και η RAM του είναι, εντάξει, αρκετά καλή για ένα tablet. Έχει μέσα φωτογραφική μηχανή, θα την ανοίξουμε λίγο τώρα για να δούμε εδώ πέρα. Βλέπετε ότι είναι αρκετά καλή η κάμερά του. Έχει και βίντεο, έχει αρκετά καλά πράγματα. Να πάμε πίσω λίγο. Έχει και Skype εφαρμογές, έχει και ημερολόγιο. Έχει καλά πράγματα γενικά. Hangout, έχει και YouTube ξεχωριστή εφαρμογή. Γενικά πιστεύω ότι αξίζει το ρίσκο για ποιον το θέτει, τέλος πάντων, ρίσκο να αγοράζει κάποια ηλεκτρονικά προϊόντα. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο, ας πούμε, να πάτε και να δώσετε 100 ευρώ για να το αγοράσετε αυτό το tablet, μιας και είναι και σε καλή τιμή, αλλά και πιστεύω ότι καλύπτει τις προσδοκίες των περισσότερων ατόμων που θέλουν να αγοράσουν ένα tablet και να το έχουν για θέματα ίντερνετ και για παιχνίδια. Λοιπόν, αυτό δεν μας ενδιαφέρει εδώ πέρα, να το δούμε. Έχει Play Store, έχει για βίντεο, έχει για μουσική, έχει επίσης και ράδιο. Αν θέλετε να μπείτε, έχει φωνητική εντολή, έχει Google Maps, έχει Gmail, έχει πάρα πολλά για να μπείτε να ασχοληθείτε στο tablet αυτό. Ξαλώ, κάποιες εφαρμογές τις έχουμε περάσει εμείς, δεν τις είχε από μόνο του. Και στο ίντερνετ, άμα μπω αυτή τη στιγμή, έχω κάνει σύνδεση. Θα Facebook τώρα εδώ πέρα θέλω να μπω για παράδειγμα. Εδώ είναι κάποιος ήχος στον οποίο, άμα θέλουμε το αναφερούμε από εδώ πέρα το πλάι, έχει κουμπάκι. Εδώ, πάνω εδώ έχει κουμπάκι, το οποίο αν το πατήσουμε θα μπορούμε πάρα πολύ άνετα να βγούμε. Ξαναλέω, η κάμερα γυρνάει και έτσι και αλλιώς, και οριζόντια και κάθετα. Είναι γρήγορα από ό,τι μπορείτε να δείτε. Δεν κουράζει το χέρι, γενικά καταλαβαίνει την αίσθηση του χεριού, αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Και γενικά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, η μπαταρία του είναι αρκετά καλή, αντέχει. Εδώ πέρα είναι κιόλας ένα ρολόι το οποίο είναι σε μεγάλα γράμματα για όποιον θέλει. Έχει πράγματα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Έχει επίσης πλοήγηση, μπορείτε να μπείτε, έχει χάρτες μέσα. Έχει τα αρχεία εδώ πέρα του tablet. Να τα. Γενικά θα σας πρότεινα, για άμα θέλετε, για να δώσετε 100 ευρώ, να το αγοράσετε το συγκεκριμένο tablet. Ξαναλέω, μπορείτε να το βρείτε σε οποιαδήποτε καταστήματα της Ελλάδας θέλετε και μπορείτε και από το εξωτερικό. Λοιπόν, αυτό είναι το tablet εδώ πέρα, είναι έτσι μπροστά. Θα το γυρίσω κιόλας μία από πίσω να το δείτε πως είναι. Λέει Lenovo εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ πέρα το tablet. Θα το αφήσω εδώ πέρα να το βλέπετε. Η συσκευασία του είναι έτσι. Εδώ είναι το Lenovo Tab A8, για όποιον ενδιαφέρεται να το ψάξει στο ίντερνετ. Θα το βάλω λίγο κοντά εδώ πέρα να φαίνεται. Lenovo Tab, το λέω εδώ, A8. Εδώ, Lenovo Tab A8. Ξαναλέω μια φορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Είναι 1,3 GHz, έχει 8 ίντσες οθόνη, η οποία μπορείτε να δείτε ότι βολεύει αρκετά στο χέρι. Γενικά μπορείτε να το κρατάτε πάρα πολύ άνετα. Για ποιον νομίζω ότι είναι οι 8 ίντσες αρκετά μεγάλες ή μικρές. Έχει 1 GB RAM.
16 GB εσωτερική μνήμη, όπου μπορείτε να προσθέσετε κιόλας κάποια εξωτερική κάρτα. Έχει Android 4,4, που αυτό μπορείτε, αν ξέρετε, να το αλλάξετε. Και 3,8 V στην μπαταρία του. Το βάρος του είναι 0,655 γραμμάρια, λόγω ότι πάρα πολλά άτομα τον ενδιαφέρουν και το βάρος του. Λοιπόν, εδώ πέρα ξαναλέω, μαζί με το tablet θα πάρετε το φορτιστή, το οποίο συνδέεται πίσω το καλώδιο εδώ πέρα. Είναι από τους καινούργιους φορτιστές και είναι το καλώδιο το οποίο το συνδέεται εδώ πέρα και φορτίζεται. Λοιπόν, αυτά έχει το κουτί, έχει επίσης και τις οδηγίες χρήσης, τις οποίες μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε αν δεν ξέρετε να το χειρίζεστε. Ξαναλέω ότι κοστίζει 100 με 110 ευρώ στην ελληνική αγορά, για ποιον ενδιαφέρεται να το αγοράσει. Έτσι ξεκλειδώνει εδώ πέρα. Είναι αρκετά καλό και πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά του. Λοιπόν, αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας και ένα like βέβαια στο βίντεο. Επίσης, αν θέλετε να συμμετάσχετε και εσείς στην ομάδα μας, μπορείτε να κάνετε μια αίτηση στο forum μας, το οποίο θα το βρείτε από κάτω στο link στο description, και περιμένουμε όλοι τα σχόλιά σας για το αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, αν θέλετε να αλλάξουμε κάτι, ή γενικότερα αν θέλετε και εσείς οι ίδιοι να προτείνετε κάτι πάνω σε αυτά που κάνουμε. Λοιπόν, αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, γεια σας.